Μια και στην ίδια περιοχή. Δεν το κρύβω, το λέω. Εμπρός. Εσκοτίστησαν οι ουρανοί και κατεκρεμνήσει το Αγίου Παναγιώτη. Ο Ρωμανός ο Θεολόγος είμαι. Ξαναπήρα ακούγοντας την έκκλησή σου, διότι είμαι της απόψεως ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα δεν πρέπει να διατηρεί την νομενκλατούρα αυτού του πνεύματος και να μείνει ισόκλειστη, και ότι η συζήτηση αυτή και η ανάλυση θα πρέπει να την ακούσουν και οι απανταχού Ολυμπιακοί. Ήθελα να πω αυτήν ακριβώς τη στιγμή ότι διαφωνώ με την κερχνώδη φαινομενολογικό υπαρξιστική προσέγγιση του Ολυμπιακού που έκανε ο Ευλάλιος στις προάλλες. Και εγώ διαφωνώ. Βεβαίως, διότι θεωρώ πως ο Ολυμπιακός, όπως είχες πει και εσύ ο ίδιος, είναι ένας ζωογόνος και βρυτοστέρεος οργανισμός που αλληλοπεριχωρείται κοινοποιητικός σε όλους εμάς τους Ολυμπιακούς ως μετοχή της Ολυμπιακής Βάτου. Ναι. Να πω γιατί χρησιμοποιώ τη λέξη βάτος. Ναι. Διότι όποιος εισδύει στον Ολυμπιακό καίγεται καυστικός αν είναι ανάξιος. Εάν δεν είναι άξιος, ναι, τότε εμφυλοχωρώντας αυθεντικός, ναι, φωτίζεται από τον Ολυμπιακό μας εκφαντορικός. Ναι, το τελευταίο δεν κατάλαβα, πώς το είπες. Εκφαντορικός, δηλαδή διαβιάστατα. Ναι, τα άλλα, ναι, οκ. Okay. Μπράβο, Ευδάλιε. Ρωμανέ μου, Ρωμανό. Ρωμανός. Ναι, ο Ευλάλιος, από ό,τι είδα, είναι υποστηρικτής του Χάιντεγκερ, δηλαδή της οντολογίας της λεγόμενης, ενός φιλοσοφικού ρεύματος, στην οποία είμαι κάθετα αντίθετος, διότι δεν θεωρώ ότι αυτό ταιριάζει με τον Ολυμπιακό μας. Διότι ακριβώς ως τρόπος ζωής ο Ολυμπιακός μας δαψιλώς εμφαίνεται, και όχι απλά φαίνεται, ως προς ασυμβεβικότητα που είχε αναλύσει ο Ευλάλιος, διότι ως τρόπος ζωής. Ακριβώς, Παναγιώτη. Μα κοίτα Παναγιώτη, όλοι οι Ολυμπιακοί, αν και έχουμε καθυπεροχήν γνώση και βίωμα του Ολυμπιακού, ναι, έχουμε ένα κοινό. Διότι αντιλαμβανόμαστε τον Ολυμπιακό με τα ίδια ακριβώς δεδομένα, προϋποθέσεις και κριτήρια. Μπράβο. Και αυτά τα κριτήρια είναι ότι όλοι μας βιώνουμε τον Ολυμπιακό ως τρόπος ζωής, ο οποίος ακαταπαύστος και αηδίως προχωρεί από το οντικό στο οντολογικό πεδίο. Δεν είναι δηλαδή μια φαινομενολογική προσέγγιση ακρεφνέστατη. Πού να είναι, πλάκα κάνεις. Ακριβώς. Αυτά ήθελα να πω εγώ, Παναγιώτη. Άκουσα. Χαίρομαι που αντιλαμβάνεσαι αυτά τα πράγματα, διότι και μάλιστα εγώ θα πω πως εσύ, Παναγιώτη, και θα σου το πω τώρα με το χέρι στην καρδιά, ναι, εσύ πρέπει να είσαι ο πρίτανης του θεόληπτου αυτού ιδρύματος, του Πανεπιστημίου Καραϊσκάκη. Πρέπει εσύ να είσαι ο πρίτανης. Και αν εγώ με αυτά τα σπάργανα τις σκέψεις μου τον Ολυμπιακό μπορώ κατά κάποιον τρόπο να δημοσιεύσω, ας πούμε, και να προχωρήσω μια δημοσίευση κατόπιν της εγκρίσεως του Πανεπιστημίου Καραϊσκάκη, ναι, εσύ πρέπει να είσαι ο πρίτανης αυτού. Ναι, εγώ ξέρεις τι θα ήθελα να είμαι. Τι θέλω να είμαι. Αυτό θέλω και είμαι, μάλλον, όχι και είμαι. Είμαι ένας στρατιώτης του Ολυμπιακού και ένας απλός μαθητής του Πανεπιστημίου. Ακριβώς, Παναγιώτη. Γιατί ακριβώς, στρατός, μαθητής, φιλόσοφος είναι ένα σώμα οι οποίοι υπηρετούν τον Ολυμπιακό. Μάλιστα, ναι. Αυτό, Παναγιώτη, σε θαυμάζω ειλικρινά για αυτή σου την αντίληψη. Είσαι εσύ ένας εκφαντορικός άνθρωπος και δεν κάνω τώρα καμία διαφήμιση, είσαι ενεργέστερο παράδειγμα. Ναι. Και ειλικρινά, με αυτά τα λόγια θέλω να σου ευχηθώ καλή κατάνοιξη, να περάσεις θεοφιλώς αυτή την θεοδίδακτη και θεοφιλέστατη περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδος. Ναι, εύχομαι και εγώ το ίδιο σένα. Ακριβώς, και να αντικρίσεις όλα αυτά τα Χριστό, Ρωμανέ, με τα περισσίες δυνάμεως. Άκουσε με, Ρωμανέ μου, θα ήθελα, τώρα που θα αρχίσει πάλι το πρωτάθλημα, να έρθεις στο Καραϊσκάκη και να σε δούμε κι εγώ και ο Άκης και τα άλλα τα παιδιά να σε γνωρίσουμε. Μου το έχουν πει πολλοί Ολυμπιακοί. Προφανώς. Με κάθε... πώς το λένε... εάν τώρα έχω και τη δυνατότητα, θα μεταβώ στο Καραϊσκάκη πρώτα για να βρεθούμε εμείς και ύστερα να υπάρχουμε και στο αγαπημένο μας γήπεδο. Βέβαια. Γιατί πού είσαι μακριά, μένεις? Καλά. Θέλω σπάτω. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια χαρά. Κώστας Αβομενίδη, Παναθηναϊκός. Ναι.
επειδή την προηγούμενη φορά τσακωθήκαμε. Τσακωθήκαμε. Θα τσακωθούμε και πάλι και δεν θέλω μεγάλη εβδομάδα. Μεγάλη εβδομάδα δεν θέλω, ρε φίλε. Πήρα να σου πω να είσαι καλά στην υγεία σου. Ναι. Μεγάλη εβδομάδα με κορονοϊούς και μαλακίες. Άντε, καλό Πάσχα. Λοιπόν, καληνύχτα. Καληνύχτα. Να είσαι καλά και εσύ, φίλε. Ναι, δεν είναι σωστό. Ακούστε, παιδιά. Έχω σκάσει σήμερα. Από ό,τι βλέπετε, δεν έχω εκφραστεί σαν Ντάκης. Εδώ που τα λέμε,